Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα λοιπόν, μιας και όλοι μας μένουμε μέσα στα σπίτια μας, αποφάσισα να κάνω μερικά DIY food hacks χρησιμοποιώντας μόνο το φούρνο μικροκυμάτων. Έψαξα λοιπόν online και βρήκα μερικές περίεργες συνταγές. Βρήκα μερικά φαγητά που πραγματικά μπορείς να τα μαγειρέψεις χρησιμοποιώντας μόνο το φούρνο μικροκυμάτων, μόνο το microwave, το οποίο μου κάνει τρελή εντύπωση. Θέλω πάρα πολύ να τα τεστάρουμε μαζί, να τα δοκιμάσουμε, να δούμε εάν όντως δουλεύουν αυτά τα περίεργα food hacks. Οπότε μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο και πάμε κατευθείαν να αρχίσουμε. Θέλω να ξεκινήσουμε με κάτι γλυκό, γι' αυτό θέλω να δοκιμάσουμε να φτιάξουμε French toast στο microwave. French toast είναι ένα πρωινό το οποίο έφτιαχνε η μητέρα μας για μένα και τη Μέρλιν αρκετά όταν ήμασταν μικρότερες. Δεν ξέρω αν το έχετε δοκιμάσει ποτέ, πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχω εδώ πέρα όλα μου τα υλικά και ξεκινάμε. Oops. Προσπάθεια νούμερο 2. Πρώτα βάζουμε ένα αυγό. Μετά βάζουμε ένα κουταλάκι της σούπας γάλα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι γάλα θέλετε. Εγώ επειδή πίνω γάλα αμυγδάλου θα χρησιμοποιήσω αυτό. Τώρα βάζουμε λίγη κανέλα. Έτσι λίγο, μισό κουταλάκι του γλυκού. Βάζουμε και μία βανίλα σε σκόνη. Και τώρα απλά να κατέβουμε καλά το μείγμα μας. Έχω εδώ και μία δεύτερη κούπα, γιατί εδώ θα βάλουμε το ψωμί μέσα. Αφού κόψουμε το ψωμί σε μικρά κομματάκια, βάζουμε το μείγμα μας ακριβώς από πάνω. Θα βάλω λίγο ακόμα ψωμί. Θα το δείτε κιόλας με το μάτι πόσο ψωμί χρειάζεται. Εάν δοκιμάσετε αυτή τη συνταγή ή κάποια από τις υπόλοιπες συνταγές που θα κάνω σε αυτό το βίντεο, να μου τις στείλετε στο Instagram, να με κάνετε tag και στα stories σας. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω πώς θα τα μαγειρέψετε εσείς, τι θα μαγειρέψετε. Οπότε τώρα ήρθε η ώρα να το βάλουμε στο microwave. Χρειάζεται μόνο 40 δευτερόλεπτα με ένα λεπτό. Επιστρέφω. Πάμε μαζί βασικά. Ένα μικρό sneak peek από τα επόμενα φαγητά. Μυρίζει καταπληκτικά, μυρίζει υπέροχα. Έχω και τα νερά μου εδώ πέρα, συνέχεια πίνω νερό. Να πίνετε κι εσείς. Φούσκωσε κιόλας το ψωμί. Wow. Δεν καταλαβαίνετε πόσο υπέροχα μυρίζει αυτό το French toast. Πρέπει σίγουρα να δοκιμάσετε αυτή τη συνταγή. Μυρίζει σαν φούρνος εδώ μέσα. Μπορεί να μην είναι και το πιο όμορφο, αλλά τουλάχιστον μυρίζει καταπληκτικά. Πάμε να το δοκιμάσουμε κιόλας, να κάνουμε ένα μικρό taste test. Είναι ωραίο, απλά επειδή η μυρωδιά του ήταν wow, περίμενα πως και η γεύση του θα ήταν ανάλογη. Δεν πειράζει, πάλι δηλαδή είναι καταπληκτικό. Απλά η μυρωδιά του. Guys, μακάρι να μπορούσατε να το μυρίσετε. Πάμε τώρα σε κάτι αλμυρό. Πάμε να φτιάξουμε αυγά, ομελέτα μάλλον καλύτερα. Πάμε τώρα να φτιάξουμε μια γρήγορη ομελέτα σε κούπα, η οποία θα μας πάρει πάρα πολύ λίγο χρόνο. Είναι πανεύκολη. Κοιτάξτε λοιπόν τι θα κάνουμε. Παίρνουμε ένα αυγό. Άντε πάλι. Ας βάλουμε και ένα δεύτερο. Στη συνέχεια βάζουμε ένα κουταλάκι της σούπας γάλα. Ανακατεύουμε καλά το μείγμα μας. Τώρα βάζουμε και λίγο τυρί. Μπορείτε να βάλετε και οποιοδήποτε λαχανικό θέλετε μέσα στην ομελέτα σας. Όπως για παράδειγμα πιπεριές, ντομάτα και ό,τι άλλο θέλετε. Έλατε να σας φέρω πιο κοντά να το δείτε. Αυτό λοιπόν είναι το μείγμα μας. Το ανακατεύουμε και όλο μαζί. Και τώρα ήρθε η ώρα να το βάλουμε στο φούρνο μικροκυμάτων. Η συνταγή λέει 40 δευτερόλεπτα με ένα λεπτό, εμείς θα το βάλουμε στα 50 δευτερόλεπτα όπως κάναμε και πριν. Για να δούμε. Oh. Ωραίο φαίνεται, ωραία αχ, ούψ, δεν είναι καλά μαγειρεμένο. Πάμε να βάλουμε για λίγο ακόμα την ομελέτα μας στο φούρνο μικροκυμάτων. Για ακόμα 40 δευτερόλεπτα. Τώρα μυρίζει ωραία. Τώρα μυρίζει σαν να είναι όντως μαγειρεμένο το αυγό. Ε, ναι. Τώρα βέβαια. Ορίστε, βλέπουμε και το ασπράδι που είναι μαγειρεμένο καλά. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Για να κάνουμε το τεστ πάλι με το πιρούνι. Φαίνεται μια χαρά μαγειρεμένη η ομελέτα μας. Ναι, ναι. Είναι τέλεια. Μυρίζει για μία ακόμα φορά καταπληκτικά αυτό το αυγό παύλα ομελέτα. Εν τω μεταξύ, αυτά τα hacks είναι πάρα πολύ ωραία και βοηθητικά για τους φοιτητές. Μου θυμίζουν τις παλιές καλές μου φοιτητικές εποχές. Λοιπόν, ακούστε, επειδή όμως τώρα η ομελέτα δεν αρκεί, χρειάζεται να το συμπληρώσουμε κάπως στο γεύμα μας. Θα φτιάξουμε, που δονάτο, και bacon στο microwave. Στο φούρνο μικροκυμάτων. Πώς μαγειρεύουμε το bacon μας λοιπόν? Παίρνουμε χαρτί κουζίνας.
βάζουμε 2 κομματάκια bacon ή όσα θέλουμε έτσι πάνω στο χαρτί κουζίνας και μετά παίρνουμε ένα ακόμα κομμάτι χαρτί κουζίνας και το βάζουμε ακριβώς από πάνω και τώρα πάμε να το βάλουμε στο microwave για 2 λεπτά. Ελπίζω να είναι φυσιολογικός αυτός ο ήχος που κάνει, γιατί το φοβάμαι λίγο, δεν θέλω να κάψω τίποτα. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία, μυρίζει σαν να ψήνεται, σαν να έχει ήδη ψηθεί και έχουν περάσει μόνο 40 δευτερόλεπτα. Ήρθε η ώρα της αποκάλυψης. Ωχ! Λοιπόν, ήθελαν πολύ λιγότερο ψήσιμο τελικά, έχουνε καεί. Δεν πειράζει, γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, για να δοκιμάζω πρώτα όλα τα φαγητά να τα μαγειρέψω, να δω ακριβώς πόσο χρόνο χρειάζεται το κάθε ένα για να μαγειρευτεί και μετά να σας πω για να τα μαγειρέψετε και εσείς και να σας βγουν τέλεια με την πρώτη. Οπότε πάμε να βάλουμε το bacon μας ξανά και ήρθε η ώρα της αποκάλυψης. Τέλειο! Πολύ ωραίο και τραγανίστο το bacon, έχουμε και τα αυγά μας εδώ δίπλα. Έχουμε το bacon μας, έχουμε την ομελέτα μας, μπορούμε να βάλουμε ίσως και ένα ψωμί. Κοιτάξτε, θα φτιάξω ένα πάρα πολύ ωραίο μεσημεριανό τώρα, γιατί το πρωινό το φάγαμε, ήταν το French toast. Τώρα πάμε στο μεσημεριανό και μετά σας έχω και κάτι πάρα πολύ ωραίο για βραδινό, θα δείτε. Βάζουμε το ψωμί. Θα φτιάξω το sandwich. Βάζουμε την ομελέτα πάνω από το ψωμί και μετά βάζουμε το bacon. Μπορούμε να το κόψουμε κιόλας σε 2 μικρά κομματάκια. Και βάζουμε μία ακόμα φέτα ψωμί από πάνω και έτοιμο το μεσημεριανό μας sandwich. Μπορούμε να πιούμε και γάλα μαζί. Τέλειο! Νομίζω πως μας πέτυχε εκπληκτικά αυτό το hack. Τώρα λοιπόν είμαι ενθουσιασμένη και ανυπόμονη και πολύ περίεργη να δω πώς θα δουλέψει το επόμενο hack, γιατί θα φτιάξουμε μακαρόνια στο φούρνο μικροκυμάτων. Mac and cheese θα είναι η επόμενη μας συνταγή και είναι πανεύκολη διότι χρειάζεσαι απλά μία κούπα με νερό, μακαρονάκια, αλάτι και τυρί, τίποτα παραπάνω. Βάζεις λοιπόν σε μία κούπα λίγο νερό, προσθέτεις τα μακαρόνια της επιλογής σου, πρέπει να είναι μικρού μεγέθους προφανώς. Εγώ αγόρασα κοφτό μακαρονάκι ολικής άλεσης. Και τώρα το βάζουμε στο microwave για 6 λεπτά. Στα 2 λεπτά το σταματάμε και το ανακατεύουμε. Όταν περάσουν 2 ακόμα λεπτά, σταματάμε πάλι το microwave και ανακατεύουμε τα μακαρόνια μας. Και όταν περάσει 1 ακόμα λεπτό και μας απομένει 1 ακόμα ψησίματος, σταματάμε πάλι το microwave και το ανακατεύουμε. Ελπίζω να μην σας μπέρδεψα. Με λίγα λόγια, σταματάμε το microwave στο 2 λεπτό, στο 4 λεπτό και στο 5 λεπτό. Πάμε να το μαγειρέψουμε. Τελικά χρειάστηκε μόνο 4,5 λεπτά. Βέβαια, ο κάθε φούρνος μικροκυμάτων είναι διαφορετικός, οπότε να το τσεκάρετε και μόνοι σας να δείτε πόσο χρόνο χρειάζεται για να μαγειρευτεί το δικό σας φαγητό. Και τώρα ήρθε η ώρα να βάλουμε από πάνω το τυρί για να φτιάξουμε το mac and cheese μας. Θα το βάλω μέσα σε αυτό το μπολάκι για να το βλέπετε κι εσείς καλύτερα για το βίντεο, αλλά εννοείται πως μπορείτε να το φάτε μέσα από την κούπα και να βάλετε και το τυρί σας στην κούπα δηλαδή. Έχω πλύνει εννοείται τα χέρια μου. Μπορείτε να βάλετε όσο τυρί θέλετε. Νομίζω τελικά το αλάτι δεν θα χρειαστεί καθόλου, διότι το τυρί έχει αρκετό αλάτι από μόνο του. Και τώρα χρειάζεται να μπει στο φούρνο μικροκυμάτων για ακόμα 30 δευτερόλεπτα και θα είναι πανέτοιμο. Μυρίζει θεσπέσια. Ειλικρινά δεν περίμενα να ήταν τόσο εύκολο και να βγει τόσο εκπληκτικό το αποτέλεσμα. Wow, κοιτάξτε το τυρί. Τρελό. Είναι πανεύκολο να το δοκιμάσετε και περιμένω να δω το story σας. Αλήθεια. Η αδερφή μου η Εμέλεια λατρεύει το mac and cheese. Είμαι σίγουρη πως θα είναι η πρώτη που θα τρέξει στην κουζίνα για να φτιάξει αυτό το πανεύκολο και πεντανόστιμο φαγητό. Τώρα ήρθε η ώρα για το επιδόρπιό μας. Θα φτιάξουμε 2 επιδόρπια. Ένα λίγο πιο υγιεινό και ένα λίγο σοκολατένιο, λαχταριστό, όχι τόσο υγιεινό. Θα δείτε τώρα αμέσως. Πάμε να ξεκινήσουμε με το υγιεινό επιδόρπιό μας, το οποίο θα είναι γλυκά μήλα. Έχω λοιπόν εδώ κόψει σε μικρά κομματάκια ένα μήλο. Παίρνουμε μία κούπα γιατί εδώ μέσα θα ανακατέψουμε ένα μείγμα το οποίο θα βάλουμε πάνω ακριβώς από τα μήλα σαν γλάσο για να γίνουν ωραία και γλυκά. Βάζουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα, έχω βάλει ήδη ένα κουταλάκι της σούπας νερό, μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα, μισό κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη. Ανακατεύουμε καλά το μείγμα μας και το βάζουμε πάνω από τα μήλα. Η αλήθεια είναι πως διάβασα ότι βάζεις τα μήλα μέσα σε ένα σακουλάκι και μετά προσθέτεις το μείγμα μέσα στο σακουλάκι. Ανακατεύεις έτσι όλα μαζί, τα χτυπάς. Απλά εγώ δεν είχα μικρά σακουλάκια και έτσι γίνεται πάντως. Έτσι θα το δείτε καλύτερα και εσείς στο βίντεο. Και τώρα πάμε να το βάλουμε στο φούρνο μικροκυμάτων για 1 με 2 λεπτά.
έτοιμα τα γλυκά μήλα μας, φαίνονται θεσπέσια. Αν σας αρέσουν τέτοιες γεύσεις, σίγουρα δοκιμάστε αυτή τη συνταγή. Και τώρα για να κλείσουμε έτσι ωραία το βίντεο και τη μέρα μας, ήρθε η ώρα να φτιάξουμε το δεύτερο γλυκό επιδόρπιό μας, το οποίο θα είναι μπισκότο παύλα cookie dough μέσα σε μία κούπα. Και εννοείται πως θα το μαγειρέψουμε στο microwave. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε λίγο λιωμένο βούτυρο, να το. Εδώ σε αυτή την κούπα έχω μόνο τον κρόκο από ένα αυγό. Βάζω το βούτυρο σε αυτή την κούπα. Βάζουμε βανίλα σε σκόνη. 2 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη. Αλεύρι, πρέπει να είναι λιγότερο από το 1 τετάρτο του μείγματος, άρα θα είναι περίπου ένα μεγάλο κουταλάκι του γλυκού. Κάπου εκεί, ναι. Λίγο αλάτι. Ανακατεύουμε το μείγμα μας και τώρα πρέπει να βάλουμε chocolate chips. Κατά λάθος εγώ αγόρασα τρούφα, αλλά δεν πειράζει και η τρούφα μια χαρά είναι για τα μπισκότα μας, για το μπισκότο μας μάλλον. Θα βάλω λίγο ακόμα αλεύρι, πάλι το αλεύρι με το μάτι θα το δείτε περίπου πόσο χρειάζεται. Και τώρα βάζουμε το μείγμα μας στο microwave για 40 δευτερόλεπτα με 1 λεπτό. Έτοιμο το μπισκότο, για να το δούμε. Ωραίο είναι, ωραίο και μαλακό. Αν δείτε, είναι περισσότερο σαν κέικ, το οποίο προφανώς και δεν είναι άσχημο. Μυρίζει εξαιρετικά το κέικ μας. Μπορεί να μην μας βγει και μπισκότο, αλλά και το κέικ τέλειο είναι, δεν λέω όχι. Αυτό το υπέροχο σοκολατένιο κέικ με μία κούπα γάλα νομίζω είναι καταπληκτικό για να τελειώσει η μέρα μας. Ελπίζω λοιπόν να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Μην ξεχάσετε να μου στείλετε τις φωτογραφίες σας, τα βίντεο σας, τα stories σας στο Instagram για να δω τι μαγειρέψατε και αν πέτυχαν αυτές τις συνταγές για εσάς. Οπότε μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας!